Αναστάσης από το Kids Save Lives. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης του 2021 στη βασική υποστήριξη της ζωής. Ένας συνάνθρωπός μας κινδυνεύει. Έχει καταρρεύσει το έδαφος, δεν αντιδράει στα ερεθίσματά μας και δεν αναπνέει φυσιολογικά. Βρίσκεται δηλαδή σε καρδιακή ανακοπή. Στο Kids Save Lives πιστεύουμε πως όλοι μπορούν να σώσουν μια ζωή, ακόμη και τα παιδιά. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τον τρόπο. Είστε καλά. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Δεν αναπνέει. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ναι, τι χρειάζεται? Καλέστε το 166, ναι. Πείτε τους ποια είστε, πού ακριβώς βρισκόμαστε και ότι ένας άνδρας γύρω στα 50 δεν αναπνέει. Ενώ τηλεφωνείτε, πηγαίνετε εκεί πέρα απέναντι στο κτίριο των ΕΛΤΑΝ, το βλέπετε? Υπάρχει ένα κουτί από έξω με το σήμα του απειλητή. Βγάλτε τον μηχάνημα και φέρτε τον. Έγινε. Γεια σας, ονομάζομαι Πετρίδου Θεοδώρα. Βρίσκομαι στην πλατεία της Κασανδρίας Χαλκιδικής. Ένας άνθρωπος γύρω στα 50 έχει πέσει κάτω και δεν αναπνέει. Υπάρχει άνθρωπος εδώ που του δίνει βοήθεια και έχουμε και απειλητή. Τον φέρνω τώρα. Χρειάζεται κάτι άλλο? Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε καλέσει το 166? Ναι, έρχονται. Ενήλικος ασθενής. Καλέστε ιατρική βοήθεια. Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του ασθενούς ώστε να αποκαλυφθεί το γυμνό δέρμα. Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Πραγματοποιείτε εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού. Λίγο μακριά. Συνεχίζετε τον ασθενή. Κάντε όλο μακριά, μην ακουβάει κανένας. Πραγματοποιείτε ανάλυση. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Όλο μακριά. Σταθείτε μακριά από τον ασθενή. Συνιστάτε σοκ. Σταθείτε μακριά από τον ασθενή. Όλοι μακριά, θα χορηγήσω ρεύμα. Όλοι μακριά. Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί σοκ. Πραγματοποιήθηκε σοκ. Ξεκινήστε κάρπα. Είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή. Τοποθετείτε τα χέρια σας το ένα πάνω στο άλλο, στο μέσο του θώρακα. Πιέστε ευθεία προς τα κάτω στο θώρακα, ακολουθώντας τον ευρωλόγο. Κάνετε ψύχρεμη. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τι κάνουμε και γιατί, έτσι ώστε να τα καταλάβετε και να μπορέσετε να βοηθήσετε έναν συνάνθρωπο όμως ο οποίος κινδυνεύει. Ένας άνθρωπος κατέρευσε μπροστά μας. Πρώτο βήμα, να προσεγγίσουμε με ασφάλεια. Θα αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και αν δεν υπάρχει, προσεγγίζουμε και καθόμαστε σε μια συγκεκριμένη θέση τα γόνατά μας κοντά στους ώμους του θύματος. Δεύτερο βήμα, ελέγξτε αν το θύμα αντιδράει. Με δύο ερεθίσματα θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του ή όχι. Με τα δύο μας χέρια θα πιάσουμε τους ώμους του, θα τα κουνήσουμε ελαφρά, ενώ παράλληλα φωνάζουμε δυνατά. Είστε καλά. Εάν ανταποκριθεί, σημαίνει ότι η καρδιά του θύματος δουλεύει, είναι ζωντανός και έχει τις αισθήσεις του. Αν το θύμα δεν αντιδράει, προχωράμε στο τρίτο βήμα. Ελέγξτε αν αναπνέει. Πρώτα θα πρέπει να σπρώξουμε το κεφάλι προς τα πίσω, έτσι ώστε να απελευθερώσουμε τον αεραγωγό. Το ένα μας χέρι θα πάει στο μέτωπο του θύματος, δύο δάχτυλα από το άλλο χέρι θα πάνε στο πηγούνι και θα σπρώξουμε δυνατά προς τα πίσω, έτσι ώστε να γίνει η έκταση κεφαλής. Με την έκταση κεφαλής έχει γίνει απελευθέρωση αεραγωγού και έχει ανοίξει ο δρόμος προς τους πνεύμονες. Η επόμενη κίνηση είναι να σκύψουμε προς τα κάτω, να φέρουμε το αυτί μας κοντά στο στόμα του θύματος και το βλέμμα μας προς το θώρακά του, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα αν αναπνέει φυσιολογικά. Βλέπω,
Ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Τι ψάχνουμε? Η φυσιολογική αναπνοή είναι κάτι συγκεκριμένο. Αέρας μπαίνει, αέρας βγαίνει από τους πνεύμονες. Άρα λοιπόν, με το βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, προσπαθούμε να δούμε αν ανασηκώνεται ο θώρακας και η κοιλιά του θύματος, προσπαθούμε να ακούσουμε φυσιολογικούς ήχους εισπνοής, εκπνοής και θέλουμε να νιώσουμε τα χνότα του θύματος στο μάγουλό μας. Τι είναι η μη φυσιολογική αναπνοή? Στις περισσότερες καρδιακές ανακοπές, τα πρώτα λεπτά το θύμα παρουσιάζει μία αγωνιώδη αναπνοή ή αλλιώς gasping, περιγράφεται σαν μία αργή, θορυβώδη προσπάθεια για αναπνοή, ωστόσο δεν υπάρχει ανταλλαγή αέρα στους πνεύμονες. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Όταν θα συναντήσετε τη μη φυσιολογική αναπνοή, θα πρέπει να την αναγνωρίσετε ως σημάδι καρδιακής ανακοπής. Αν αναπνέει φυσιολογικά το θύμα, τότε είναι απλά αναίσθητος. Θα πρέπει να το τοποθετήσουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας. Αν το θύμα δεν αναπνέει φυσιολογικά, τότε βρίσκεται στο μεγαλύτερο κίνδυνο της μέχρι τώρα ζωής του, βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Τέταρτο βήμα, καλέστε την εξειδικευμένη βοήθεια. Στην Ελλάδα ο αριθμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας είναι το 166 και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Επιγόντων είναι το 112. Τρία πράγματα θα πρέπει να τους πούμε οπωσδήποτε. Ποιος είμαστε, πού ακριβώς βρισκόμαστε έτσι ώστε το ασθενοφόρο να μας βρει γρήγορα και τι ακριβώς συμβαίνει ένα θύμα δεν αναπνέει. Για να απελευθερώσουμε τα χέρια μας, μπορούμε να επιλέξουμε τη λειτουργία μεγαφώνου ή να φορέσουμε τα ακουστικά. Και αν δεν έχουμε καν τηλέφωνο, μπορούμε να αφήσουμε το θύμα, να τρέξουμε να αναζητήσουμε ένα τηλέφωνο για να καλέσουμε την εξειδικευμένη βοήθεια και στη συνέχεια να επιστρέψουμε πίσω και να βοηθήσουμε το θύμα. Πέμπτο βήμα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη γνωστή σε όλους μας κάρπα. Η κάρπα λοιπόν αποτελείται από δύο δεξιότητες, τις 30 θωρακικές πιέσεις και τις 2 εμφυσής διάσωσης. Πώς γίνονται οι θωρακικές πιέσεις? Πρώτο βήμα είναι να φέρουμε το θύμα στο πάτωμα έτσι ώστε η πλάτη να κουμπάει σε σκληρή επιφάνεια. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τη βάση παλάμης στο κέντρο του θώρακα του θύματος. Ο θώρακας ξεκινάει από εδώ μέχρι εδώ. Αν κάνουμε ένα σταυρό, στο κέντρο θα βάζαμε τη βάση παλάμης μας. Ή πιο ειδικά στο κάτω μέρος του στέρνου. Σε αυτό δηλαδή το σημείο. Η δύναμη του ενός χεριού δεν αρκεί όταν το θύμα είναι μεγαλύτερο των 8 ετών ή είναι ενήλικος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φέρουμε και το δεύτερο χέρι πάνω από το πρώτο, να πλέξουμε τα δάχτυλα, να τεντώσουμε τους αγκώνες μας και να έρθουμε κάθετα πάνω από το θώρακα του θύματος. Από αυτή τη θέση θα πιέσουμε δυνατά κατά 5 με 6 εκατοστά και στη συνέχεια θα αποσυμπιέσουμε και θα επιτρέψουμε στο θώρακα να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις με συχνότητα 110 συμπιέσεις το λεπτό. Και για να μην σας καταβάλει το άγχος, κάντε πολύ γρήγορα τις θωρακικές συμπιέσεις, ξεκινήστε να μετράτε. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 20. Και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 30. Τι πετύχαμε μέχρι τώρα? Κάθε φορά που πιέζαμε, αναγκάζαμε την καρδιά να στείλει αίμα στον εγκέφαλο και κάθε φορά που αποσυμπιέζαμε, επιτρέπουμε στην καρδιά να γεμίσει με αίμα. Μόλις ολοκληρώσουμε τις 30 θωρακικές συμπιέσεις, αν είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι, μπορούμε να χορηγήσουμε και τις 2 εμφυσίες διάσωσης. Μόνο όμως στο χρονικό όριο των 10 δευτερολέπτων, γιατί οι θωρακικές συμπιέσεις είναι πιο σημαντικές. Πώς θα δώσουμε το φιλί της ζωής? Πάλι θα πρέπει να σβρώξουμε το κεφάλι προς τα πίσω έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο ραγωγός. Τώρα με τα δύο μας δάχτυλα θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη του θύματος. Θα πρέπει να πάρουμε μία ήπια αναπνοή. Θα πάμε, θα σκύψουμε κοντά, θα ανοίξουμε το στόμα μας, θα σφραγίσουμε τα χείλη μας γύρω από το στόμα του θύματος και θα χορηγήσουμε μία ενθύση για ένα περίπου δευτερόλεπτο.
συμβουλές για τις επισήσεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βοηθήματα όπως προσωπίδα ή face shields που έχει και το KidSave Lives. Και αν δεν είστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή δεν επιθυμείτε να χορηγήσετε επισήσεις, τότε αποφύγετε τις και κάντε αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις. Πού βρισκόμαστε? Ολοκληρώσαμε ήδη 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσίες διάσωσης, ολοκληρώσαμε δηλαδή έναν κύκλο κάρπα. Συνεχίστε τις δεξιότητες εναλλάξ 32, 32, 32 ασταμάτητα μέχρι να φτάσει ο απεινωτής της τοπικής κοινότητας ή του σχολείου, να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια το ασθενοφόρο που ήδη έχουμε καλέσει ή να μας εγκαταλείψουν οι δυνάμεις μας. Χρήση απεινωτή. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να αναγνωρίσει πως αυτή η σωτήρια συσκευή είναι ασφαλής. Ασφαλής για το θύμα της καρδιακής ανακοπής. Ασφαλής σε περίπτωση που το θύμα είναι ακόμη ζωντανό. Ασφαλής για τον παρευρισκόμενο και τους πρώτους ανταποκριτές. Και είναι νόμιμο για όλους τους εκπαιδευμένους ανθρώπους του κόσμου να το χρησιμοποιήσουν. Η χρήση του απεινωτή έχει 2 σημαντικές αρχές. Πρώτα, χρησιμοποιήστε τον όσο πιο σύντομα μπορείτε. Κάθε λεπτό που περνάει μειώνεται κατά 10% οι πιθανότητες να επιστρέψει στη ζωή αυτό το θύμα. Και δεύτερον, από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε το μηχάνημα πατώντας το on, από εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις φωνητικές ή οπτικές οδηγίες. Άρα λοιπόν, βρίσκουμε που υπάρχει ένας αυτόματος εξωτερικός απεινωτής χάρη σε αυτό το παγκόσμιο σημάδι. Ένα πράσινο πλαίσιο, μια καρδιά στο κέντρο και το σήμα του ηλεκτρισμού επιδιαπερνάει, το παγκόσμιο σημάδι του απεινωτή, παίρνει το μηχάνημα και φτάνει δίπλα μας. Από τη στιγμή που θα φτάσει δίπλα μας, θα πρέπει να τοποθετήσω ακριβώς δίπλα μου, είτε αριστερά είτε δεξιά. Θα πρέπει να τον ενεργοποιήσω πατώντας το on και από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει και μου δίνει συμβουλές. Ακόμη και αν δεν θυμάμαι από την εκπαίδευσή μου τι να κάνω, είναι πολύ βοηθητικό, θα με κατευθύνει με φωνητικές ή οπτικές οδηγίες. Μία από τις πρώτες οδηγίες είναι να τοποθετήσουμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό, στεγνό, χωρίς τρίχες δέρμα του θύματος. Άρα λοιπόν, αν φοράει ένα πουκάμισο, είτε το ανοίγω, είτε το κόβω τα ρούχα του, χάρη και στο τσαλίδι που έχει μέσα αυτή η συσκευή. Κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Στους ενηλίκους συνήθως τα τοποθετούμε στην πρόσθετη πλάγια θέση. Το ένα κάτω από τη δεξιά κλίδα του θύματος και το άλλο κάτω από την αριστερή μας χάλη του. Τα ξεκολλάμε. Και τα τοποθετούμε. Στη συνέχεια το μηχάνημα θα αναγνωρίσει ότι κόλλησαμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια και θα μας παροτρύνει να απομακρυνθούμε έτσι ώστε να κάνει μία ανάλυση ρυθμού. Απομακρυνόμαστε και σε αυτή τη φάση κανένας δεν θα πρέπει να ακουμπήσει. Τους διώχνουμε όλους μακριά. Όλοι μακριά. Σταθείτε μακριά από τον ασθενή. Όλοι μακριά, γίνεται ανάλυση. Το μηχάνημα στα επόμενα δευτερόλεπτα μετά από το καρδιογράφημα που πρόκειται να κάνει θα μας συστήσει να χορηγήσουν απεινίδωση ή όχι. Σε περίπτωση που ενδείκνυται απεινίδωση θα μας το πει, θα πρέπει να βρούμε μια καρδούλα εδώ φωτεινή που αναβοσβήνει στο μηχάνημα, με το ένα μας δάχτυλα να τη βρούμε. Θα πρέπει να τους απομακρύνουμε όλους μαζί και εμείς, να μην ακουμπάει κανείς το θύμα και μετά με ασφάλεια αφού πούμε όλοι μακριά θα χορηγήσω απεινίδωση, θα πατήσουμε το κουμπί. Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί σοκ τώρα. Πατήστε το πραγματοποιήθηκε σοκ. Στιγμιαία για κλάσμα του δευτερολέπτου, τα ηλεκτρόδια θα στείλουν ρεύμα από το ένα στο άλλο, διαπερνώντας την καρδιά με σκοπό να την κάνουν να ξεκινήσει και πάλι τη φυσιολογική της λειτουργία. Αμέσως μετά την απεινίδωση, το μηχάνημα θα μας παροτρύνει να ξεκινήσουμε απευθείας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι ασφαλές να αγγίξουμε το θώρακα του θύματος και για 2 λεπτά θα πρέπει να κάνουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το μηχάνημα κάθε 2 λεπτά θα μας σταματάει, θα ξανακάνει μία ανάλυση ρυθμού και
και θα μας συστήνει να χορηγήσουμε από την είδωση ή όχι ανάλογα με την κατάσταση του θύματος. Εάν το θύμα στη διάρκεια της αναζωογόνησης δείξει κάποιο σημείο ζωής, να ανοιγοκλείσει τα μάτια, να κουνήσει κάποιο μέρος του σώματος, να κάνει προσπάθειες αναπνοής, τότε σταματάμε ό,τι και αν κάνουμε και θα εξασφαλίσουμε ό,τι αναπνέει φυσιολογικά με το γνωστό πλέον έλεγχο της αναπνοής των 10 δευτερολέπτων. Αν το θύμα αναπνέει φυσιολογικά, τότε χαιρόμαστε. Είναι ακόμη ένα θύμα καρδιακής ανακοπής που επέστη ζωή. Θα πατήσουμε το off αυτή τη στιγμή για να κλείσει ο πνευματής, θα αφήσουμε κολλημένα τα ηλεκτρόδια και θα γυρίσουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας στο θύμα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον αεραγωγό του. Και θα παραμείνουμε στο σημείο, θα επανελέγχουμε τακτικά την αναπνοή του μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης συστήνει τη χρήση της τεχνολογίας έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιβίωσης των θυμάτων της καρδιακής ανακοπής. Το KeyChave Life σε συνεργασία με την εταιρεία κολοσσό Microsoft δημιούργησε το application iSave Lives, το οποίο και σε εκπαιδεύει πριν από το επίγον περιστατικό, αλλά και σε βοηθάει ουσιαστικά στη διάρκεια μιας καρδιακής ανακοπής. Ο μεγαλύτερος εχθρός των επίγον των περιστατικών ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ο χρόνος. Το application iSave Lives έρχεται για να σώσει ζωές. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με 2-3 κλικ στο κινητό σας, θα βοηθήσετε έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το 166 και να έρθει το ασθενοφόρο, να ενεργοποιηθεί η γύρω κοινότητα και πρώτα τα αποκριτές να τρέχουν στο στίγμα που στείλατε για να έρθουν να σας βοηθήσουμε. Θα σας δείχνει πώς να κάνετε κάρπα μέσω της καθοδηγούμενης κάρπα και θα σας δείχνει πού είναι ο πλησιέστερος αυτόματος εσωτερικός αφημιωτής. Σε αυτή τη φανταστική νέα εποχή των πρώτων βοηθειών, εσείς μη λείψετε. Κατεβάστε δωρεάν το application iSave Lives από το Play Store είτε από την ιστοσελίδα του KeyChave Lives και βοηθήστε να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αν έχετε κάποια ερώτηση, γράψτε την κάτω από το βίντεο και αν σας άρεσε και σας φάνηκε χρήσιμο, κοινοποιήστε το στους φίλους σας. Είμαι ο Αναστάσης και ήταν ένα ακόμη βίντεο του KeyChave Lives.